Δύσκολη μέρα, δύσκολη περίοδος για να προχωρήσουμε στη μετέπειτα διαδικασία. Είπαμε σήμερα να κάνουμε έναν απολογισμό δράσης, οπότε και η σημερινή μας κουβέντα θα έχει αυτό το χαρακτήρα. Σαν ανυπότακτη κίνηση για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας, συγκροτηθήκαμε 4-5 μήνες πριν τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Ήταν πάλι μια απόπειρα εκλογικής καθόδου των δυνάμεων της μαχόμενης ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς στην πόλη. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη φορά, οπότε καταλαβαίνετε έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα με την έννοια ότι ένα ρεύμα στην κοινωνία, το οποίο υπάρχει, ας πούμε, παρεμβαίνει και στα τοπικά ζητήματα και προσπαθεί να διαμορφώσει μια γραμμή από τη σκοπιά των αναγκών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού της πόλης, κόντρα και ενάντια στην πολιτική του τοπικού κράτους. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ανυπότακτη κίνηση για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας, εξέλιξε δημοτικό σύμβουλο. Προχώρησε σε γενική συνέλευση, εξέλιξε συντονιστική επιτροπή, η οποία συνεδρίαζε ανατακτά χρονικά διαστήματα πάντα πριν τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και πάντα και πριν κάποιο γεγονός, ας πούμε, σοβαρό, το οποίο συνέβαινε στην πόλη. Οπότε, για να μην σας κουράζω άλλο, θα δώσω το λόγο στο Μιχάλη, ο οποίος θα κάνει έναν απολογισμό δράσης μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο όλο αυτό το χρόνο, άμα ξεχάσει και κάτι τα συμπληρώνουμε και μπορούμε να κάνουμε και μια συζήτηση και μια αυτοκριτική και μια κριτική, αλλά και μια λογική, ένα πρόγραμμα δράσης και για το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να πέσουν κάποιες ιδέες, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Μιχάλη, έχεις τον λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ήδη έχουμε κλείσει ένα χρόνο από τη συγκρότηση της ανυπότακτης κίνησης για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας. Εγώ θα κάνω έναν απολογισμό δράσης της κίνησης. Εγώ θα κάνω έναν απολογισμό δράσης της κίνησής μας, τόσο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και έξω από αυτό. Θα ξεκινήσω από την πρώτη συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης που έκανε η ανυπότακτη κίνηση στις 3 Τετάρτου του 19, που δηλώνει με τη συνέντευξη αυτή ότι θα κατεβεί στις δημοτικές εκλογές με κυρίαρχο πρόταγμα «Είμαστε εξαρτημένοι από τις ανάγκες του λαού και ανεξάρτητοι από τα επιχειρηματικά συμφέροντα τοπικά και όχι μόνο». Στις 17 του Απρίλη, την ίδια χρονιά και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, η συλλογικότητά μας πρώτιστα κινηματική συμμετέχει στις κινητοποιήσεις κατά των εξορίξεων των υδρογονανθράκων που γίνονται στην περιοχή μας με σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό σε εταιρείες πετρελαίου». Συγχρόνως, οι υποψήφοι του συνδυασμού μας με κάθε ευκαιρία καλούν την τότε Δημοτική Αρχή και τις άλλες παρατάξεις που κατέβαιναν προεκλογικά στις δημοτικές εκλογές να πάρουν θέση επί του θέματος. Στις 4 Μαΐου του 19 καταθέτουμε ψηφοδέλτιο με τη συμμετοχή μας στις εκλογές με κεντρικό σύνθημα «Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει στην πόλη και τα χωριά που μας ανήκουν». 14 Μάη συμπαραστεκόμαστε ενεργά στη δίκη των συμπολιτών μας που γίνεται για τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. 25 Μάη πραγματοποιείται η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της κίνησής μας μπροστά από τη Θεοφάνιο με πληθώρα ομιλητών από τους υποψήφιους του συνδυασμού μας. 28 του ίδιου μήνα, ξημερώματα, κατακτούμε μία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας για πρώτη φορά η αντικαπιταλιστική αριστερά και μαζί με αυτή κάθε ενεργός συμπολίτης μας από τις λαϊκές γειτονιές και τα χωριά της Πρέβεζας αποκτά φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 25 Ιούλη προχωράμε στην πρώτη παρέμβασή μας για την υποβάθμιση και εγκατάλειψη του πεζόδρομου και των παρακείμενων χώρων γύρω από την Τάπια.
Αυτή η κατάσταση συνεχίζει να είναι και σήμερα. Και μαζί με το πάρκο που υπάρχει στο παλιό πυροβολικό, παραμένει διαχρονικά για τη Δημοτική Αρχή στην ίδια και χειρότερη. Έχει ακαταργηθεί τελείως ειδικά το πάρκο αυτό. Πράγμα που θα μας αναγκάσει να επανέλθουμε στο θέμα και να το φέρουμε στην επικαιρότητα, ώστε να καθαριστεί, να αξιοποιηθεί αυτός ο δημόσιος χώρος όπως επιθυμούν οι κάτοικοι της περιοχής. 26/8/19 ο εκπρόσωπος της κίνησής μας δίνει τον πολιτικό όρκο για την ανάληψη των κατοικώτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο. 4 Σεπτέμβρη γίνεται εκλογή της Συντονιστικής Επιτροπής της ανυπότακτης κίνησης, καθορίζεται ένα πρώτο πρόγραμμα δράσης για τις γειτονιές και τα χωριά της πόλης μας μετά τις εκλογές. Στις 9 του ίδιου μηνός γίνεται η πρώτη συμμετοχή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας και καταθέτουμε 2 ψηφίσματα. Το πρώτο αφορά ψήφισμα καταγγελία ενάντια στο πραξικοπηματικό χαρακτήρα της τροπολογίας του κύριου Θοδωρικάκου, που παραβιάζει τη Συνταγματική Αρχή της Αναλογικότητας στις διάφορες επιτροπές του Δήμου και μετατρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο σε διακοσμητικό όργανο. Πρώτο ψήφισμα, πρώτη πολιτική νίκη για την κίνησή μας. Γιατί περνάει και συντάσσεται με αυτό η πλειοψηφία των άλλων παρατάξεων. Το δεύτερο ψήφισμα αφορά τη διέλευση των εργαζομένων και όχι μόνο αυτών, από τη σύρακα του ακτίου, χωρίς την καταβολή διοδίων, με το σκεπτικό ότι η κυκλοφορία στους δρόμους της χώρας μας είναι δημόσιο αγαθό. Εξάλλου, γι' αυτό πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας ως ανταποδοτικά για τη συντήρησή τους. Άσχετα αν αυτό διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν το προσφέρουν στους πολίτες της χώρας μας. Παράλληλα, πραγματοποιείται παράσταση των εργαζομένων για να σβηστούν κλήσεις από την τροχιά που κάλεσε η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τη σύρακα και που πάρκαναν κοντά στα διόδια τα αμάξια τους προκειμένου να πάνε στη δουλειά τους. Το ψήφισμα και αυτό περνάει ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. 17/9/19 συμμετέχουμε στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο της πόλης μας για την καταδίκη των δολοφόνων του Παύλου Φίσα. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τις 26 Φλεβάρι του 20 εκκρεμεί έτοιμα συζήτησης για ψήφισμα καταδίκης της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Ωστόσο, η Δημοτική Αρχή με διάφορα προσχήματα, όπως θέλει χρόνο να μελετήσει το όλο θέμα, ακόμα το μελετάει ο Δήμαρχος το θέμα αυτό, ή θα ήθελε να είναι διαφορετικά διατυπωμένο μέσα στο ψήφισμα η κριτική μας για την εισήγηση της Αγγελέως για την Χρυσή Αυγή, ή το άλλο ότι καλύτερο θα ήταν να υπήρχε συνέλευση και των άλλων παρατάξεων και να βγει κάτι κοινό, ακόμη δεν έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και 5 μήνες. Κάτι που το πήραν χαμπάρι και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και έκαναν ανάλογη κριτική σε διάφορα site. 27/10/19 γίνεται η δεύτερη συμπαράστασή μας στην δίκη πρεβεζάνων συμπολιτών μας που αγωνίζονταν για τη μη κατάσχεση πρώτης κατοικίας. 14 Οκτώβρη συνδιοργανώνουμε συγκέντρωση συλλαλητήριο μπροστά από τη Θεοφάνιο ενάντια στην εισβολή του τουρκικών στρατευμάτων του Ερντογάν στη Βόρεια Συρία που προβαίνουν σε γενοκτονία κουρδικών πληθυσμών. Εδώ θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή για το πρόβλημα της περιοχής μας που εξαπλώνεται και πλησιάζει όλο και πιο κοντά στη γειτονιά μας με την αντιπαλότητα τόσο της ελληνικής αστικής τάξης όσο και της αντίστοιχης τουρκικής, θέλοντας να μοιράσουν Ανατολική, Μεσόγειο και Αιγαίο για συμφέροντα ξένα πολυκλαδικών εταιριών, πετρελοειδών που έχουν την κάλυψη υπεριαλιστικών χωρών.
για να θυμηθούμε για μας η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και το Αιγαίο και τα νερά της Ανατολικής Μεσογείου ανήκουν στα ψάρια τους, όπως έλεγε και ένα παλιό σύνθημα μετά τη μεταπολίτευση. Στις 21 Δεκάτου του 19 βάζουμε έτοιμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα της εξόρυξης των υδρογόνων ανθράκων που αποφεύγει διαχρονικά η Δημοτική Αρχή, η προηγούμενη και η σημερινή. Εκκρεμεί δε το αίτημα συμπολιτών μας με υπογραφές 1,5 χρόνο μέχρι τότε. 4 Νοέμβρη του 20 με παρέμβασή μας πριν την πανδημία του COVID-19 παρεμβαίνουμε για την υποβάθμιση του νοσοκομείου Πρέβεζας. Ζητάμε να ενισχυθεί με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού η υλικοτεχνική υποδομή και βέβαια βάζουμε θέμα για ανέγερση νέου νοσοκομείου κάτω από δημόσιο, το οποίο να είναι κάτω από δημόσιο χαρακτήρα. 6 Δεκάτου του 20 καταθέτουμε ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και περνά ομόφωνα. Το ψήφισμα είναι αυτό που καταδικάζει την ποινικοποίηση της δράσης περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων. Υπήρχαν πρόστιμα που έφταναν μέχρι 50.000 ευρώ στην προσπάθειά της η κυβέρνηση Μητσοτάκη να εκφοβήσει και να εξοντώσει οικονομικά όσες αντιπολιτευόμενες δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις δεν ήταν τις αρεσκίες της. 1 Δωδεκάτου του 20 και μετά το πρώτο μπουρίνι που ξεσπά στο Δήμο μας και πλημμυρίζουν για πολλωστή φορά καταστήματα και οικίες στην περιοχή του Λούρου, κάνουμε περιοριδία στην πλητόμενη περιοχή, αφού γκραζόμαστε τα αιτήματα των κατοίκων και την αγωνία τους για τις καταστροφές που έχουν γίνει πολλαπλά, δημοσιοποιούμε το θέμα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και βάζουμε αντίστοιχα το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. 19 Δεκέμβρη του 19 βάζουμε θέμα συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το μεταναστευτικό. Καταθέτουμε ανάλογο ψήφισμα ενάντια σε κλειστές και ανοιχτές δομές μεταναστών. Στη συζήτηση συμμετέχουν βουλευτές του νομού μας, από τη Νέα Δημοκρατία, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κ. Γιαννάκης, ο αντιπεριφερειάρχης της περιοχής μας, και σε αναγκάζουμε να πάρει θέση ότι είναι, γιατί μέχρι τότε άφηνε ανοιχτό το ζήτημα και δεν ήθελε να πάρει θέση να είναι υπέρ κλειστών ή ανοιχτών δομών στην περιοχή μας, κάτι που ήμασταν αντίθετοι και στις δύο περιπτώσεις, αλλά αναγκάζεται κάτι από την πίεση του εκπροσώπου μας εκεί να πει ότι είναι υπέρ των κλειστών δομών των μεταναστών. Στην ίδια συνεδρίαση και μετά από 1,5 χρόνο συζητιέται επιτέλους με πρωτοβουλίο μας το θέμα της εξόρυξης των υδρογόνων και καταθέτουμε ανάλογο ψήφισμα. Καμία παράταξη ωστόσο δεν παίρνει θέση για το θέμα, σχεδόν καμία, η Λαϊκή Συσπήρου πήρε θέση. Το ψήφισμά μας δεν περνά, ανταυτού παίρνεται απόφαση με δέσμευση του Δημάρχου να συγκαλέσει η ημερίδα ή ήδη η ημερίδα για συζήτηση του θέματος και παράθεση όλων των απόψεων, η υλοποίηση της οποίας δεν έχει γίνει ακόμη. Επιφυλασσόμαστε να ξαναβάλουμε το ζήτημα αυτό και να αναγκάσουμε τη Δημοτική Αρχή να υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 30 Δεκάτου του 19 καταγγέλνουμε την απόφαση παραχώρησης από το Λιμενικό Ταμείο, πρόεδρος του οποίου είναι ο κύριος Γεωργάκος, ο δήμαρχός μας, για το τριγωνάκι με την πλατεία Ανδρούτσου που παραχωρείται στην εταιρεία που εκμεταλλεύεται τη Μαρίνα. Ωστόσο, η ίδια εταιρεία, παρότι έχουν τελειώσει οι σχετικές οικοδομικές εργασίες και ζητά και άλλα ωφέλη στην περιοχή της, όπως άδεια για δημιουργία παιδικών σταθμών και άλλων δραστηριοτήτων, εταιρικών εννοείται, δεν εννοεί να βγάλει τα τσίγκινα μπλόκια που εμποδίζουν τη θέαση προς τη θάλασσα και το λιμάνι της περιοχής μας και περιλαμβάνει όλο το μήκος
που βρίσκεται το πάρκινγκ το μεγάλο στην παραλία. Για μας το ιδιωτικό κεφάλαιο δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με το νερό, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τα λιμάνια, τους δρόμους, τα νοσοκομεία, την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας που καθορίζουν την καθημερινότητα και τις ανθρώπινες ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. 21 Γενάρη του 20, αλλάζει η χρονιά. Καταγγέλνουμε το δολοφονικό χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν που αναζωπυρώνει στη Μέση Ανατολή πολεμικές σειράξεις. 21 Γενάρη του 20, συμμετέχουμε ενεργά μετά τη διάσωση ορισμένων μεταναστών ανοιχτά των παξών στην περίθαλψη, διαμονή και διατροφή των συνανθρώπων μας. 28 Φλεβάρι του 20, φέραμε τη φωνή των κατοίκων της Καστροσικιάς στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατολίσθηση πάνω από το αλλιευτικό καταφύγιο, απαιτώντας να φτιαχτεί ο δρόμος και να προστατευτούν οικίες, ενοικιαζόμενα, τουρίστες και τοπικοί κάτοικοι. Στην ίδια συνεδρίαση, βέβαια το θέμα αυτό ακόμα δεν έχει λήξει και μόλις χθες με πρωτοβουλία μας καταθέσαμε αίτησή μας να μπει και να συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο όποτε αυτό γίνει με υπογραφές περίπου 40 κατοίκων της περιοχής. Στην ίδια συνεδρίαση λοιπόν στις 28 Δευτέρου του 20 βάζουμε το θέμα της άθλιας κατάστασης που επικρατεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Προβλήματα όπως με την αποχέτευση και γενικά μια άσχημη κατάσταση, καθώς και κατά καιρούς έχουμε βάλει και θέμα όπως ορίζει ο νόμος, εκεί δεν στέκονται στο γράμμα του νόμου η Δημοτική Αρχή, να παραδώσει στις δημοτικές παρατάξεις αίθουσα συνεδριάσεων και συσκέψεων για την καλύτερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Προτάσσοντας βέβαια πρώτα την αποχέτευση που υπήρχε πρόβλημα. Τότε βρίσκει ευκαιρία ο Δήμαρχος, ο κ. Θεοδωρικάκος, την ώρα που του βάζουμε το θέμα αυτό και του λέμε η προτεραιότητά σου θα έπρεπε να είναι αυτά τα πράγματα και η αποκατάσταση πάνω στην αποχέτευση, και όταν έχεις πρόβλημα την αποχέτευση ανέλαζεις τις τουαλέτες και όχι τις κουρτίνες στο γραφείο σου, θεώρησε ότι αυτή η φράση μας ανήκει σε λαϊκιστές και σε όσα μέσα μέχρι τότε είχαν δημοσιεύσει αυτή την προτεραιότητα που βάζαμε σύμφωνα με τη δική μας λογική. 14 Τρίτου έχει αρχίσει η καραντίνα για το COVID-19. Εμείς μένουμε ενεργοί και αλληλέγγυοι ώστε κανένας συμπολίτης μας να μην μείνει μόνος του σε αυτή την πανδημία. Ζητάμε ενίσχυση του νοσοκομείου με νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ενίσχυση με υλικοτεχνική υποδομή. Υλικά στους ήρωες της πρώτης γραμμής, όπως έλεγε η κυβέρνηση. Επίταξη ιδιωτικών μεθ, δωρεάν και μαζικά τεστ παντού. Παράλληλα απαιτούμε τη διαζώση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και να σταματήσει η εκπεριφοράς συνεδρίαση, ζητώντας και από τις άλλες παρατάξεις να τοποθετηθούν θετικά πάνω σε αυτό το θέμα. 7 Τετάρτου του 20. Συμμετοχή της ανυπότακτης κίνησης έξω από το νοσοκομείο στη διαμαρτυρία εργατικών σωματείων για την έλλειψη υλικών και συμμετέχουμε και στη δωρεά τέτοιου υλικού προς τους εργαζόμενους. 14 Τετάρτου του 20. Ενώ οι επιτροπές του Δήμου πραγματοποιούνται εκεί που έχει την απόλυτη και μετά από τη ντροπολογία Θεοδωρικά πλειοψηφία ο Δήμαρχος για διαζώσεις συνεδριάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο όχι. Ξαναβάζουμε το αίτημα με τη συμπαράσταση πλέον της πλειοψηφίας των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
28 Τετάρτου του 20. Επίσκεψη της ανυπότακτης κίνησης στο αμαξοστάσιο του Δήμου Αποκομιδής Σκουπιδιών. Συζητάμε με τους εργαζόμενους, μας λένε τα προβλήματα που υπάρχουν, βλέπουμε την άθλια κατάσταση που υπάρχει στα αποδυτήρια και στις τουαλέτες και βάζουμε τα προβλήματα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση με ερώτημά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα επανέλθουμε στο θέμα επισκεπτόμενοι ξανά το χώρο για να δούμε τι έκανε η Δημοτική Αρχή. 9 Πέμπτου του 20. Ανακοίνωση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τη συμπλήρωση 75 χρόνων από την ήττα του ναζισμού από τους λαούς της Ευρώπης. 21 Γενάρη του 20. Κάνουμε τη δική μας. 21 Μάη, ναι. Κάνουμε τη δική μας τοποθέτηση στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που επιτέλους γίνεται διαζώσεις στη Θεοφάνιο με συμμετοχή επιχειρηματιών και οργανώσεών τους τόσο από το χώρο των ξενοδόχων, των ενοικιαζόμενων δωματίων, των επιχειρηματιών της εστίασης και όλων όσων ασχολούνται τέλος πάντων με τον τουρισμό. Μας κάνει εντύπωση και βάζουμε επιτόπου ερώτημα γιατί δεν καλέστηκε ποτέ κάποιο εργατικό σωματείο ή έστω εκπρόσωπος από το εργατικό κέντρο της Πρέβεζας για τους πληττόμενους από τον κορονοϊό κατά την περίοδο της τουριστικής περίοδου εργαζόμενους που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Το θεώρησε περιττό η Δημοτική Αρχή αυτό. 25 Μάη του 20. Πρώτη παρέμβασή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση ξανά για το πρόγραμμα Έλενα που ήδη έχει περάσει που αφορά τον οδοφωτισμό της πόλης μας γιατί ήδη έχουν προκύψει νέα δεδομένα. Από την πλευρά μου διαπιστώνω και γνωρίζοντας το θέμα γιατί ο οδοφωτισμός όσο δούλευα στη ΔΕΗ πέρναγε από τα χέρια μου για όλες τις κοινότητες και τους τότε καλλικρατικούς δήμους της Πρέβεζας όσο ήμουν ενεργός μέσα εργαζόμενος στη ΔΕΗ. Έχει αλλάξει η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ από τότε που έγινε η πρώτη μελέτη της συμβουλάτορας εταιρείας της Περιφέρειας και έχουν αλλάξει τιμές με τις οποίες είχε προγραμματίσει εκείνη τη μελέτη η υπόψη εταιρεία. Και βάζουμε για πρώτη φορά το θέμα ότι πρέπει να επανεξεταστεί στο ερώτημά μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. 29 Πέμπτου του 20 καταθέτουμε σε Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισμα κατά του νομοσχεδίου Κεραμέως για την παιδεία με τίτλο «Προασπίζουμε το δημόσιο σχολείο για όλα τα παιδιά». Ο Δήμαρχος αρνείται και πάλι να το βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο με διάφορα προσχήματα, γιατί το θέμα είναι τόσο σοβαρό και θέλει περισσότερη μελέτη. Ακόμα το μελετάει ενώ ήδη το νομοσχέδιο της Κεραμέως έχει γίνει νόμος. Εμείς θα επιμείνουμε και θα βάλουμε ψήφισμα για κατάργηση του υπόψη νόμου. 5 Έκτου του 20. Συμμετέχουμε σε κινητοποίηση που γίνεται στα Γιάννηνα για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. 7 Έκτου του 20. Ανακοίνωση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης με τις βασικές θέσεις αρχών της κίνησής μας για τα αδέσποτα. 29 Έκτου του 20. Καταγγέλνουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί δεν βάζει το θέμα προς συζήτηση ξανά για το πρόγραμμα Έλενα του οδοφωτισμού με υπογραφές του 1/3 των μελών που με πρωτοβουλία πήραμε εμείς και υλοποίησε και οι άλλες παρατάξεις βάζοντας την υπογραφή τους, οι σύμβουλοι. 29 Έκτου του 20. Την ίδια ημέρα, απόγευμα, ξανακάνουμε περιοδία στην Καστροσικιά για να δούμε αν έκανε κάτι η Δημοτική Αρχή σε σχέση με το πρόβλημα επειδή κινδυνεύουν κατοικίες,
και κάτοικοι. Και ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τους κατοίκους της περιοχής. 22 εβδόμου τοίχους. Καταθέτουμε σχέδιο ψηφίσματος για την Αγία Σοφία ως διεθνές μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και καταγγέλουμε τον επικείμενο πόλεμο που μπορεί να προκύψει ανάμεσα στις αντιπαλότητες της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης για τον έλεγχο των υδρογονανθράκων στην περιοχή μας με τις ΑΟΣ κτλ. Ωστόσο, την ίδια μέρα ξαναμπαίνει το θέμα για το πρόγραμμα Έλενα, αρνείται πεισματικά η Δημοτική Αρχή παρά τις διαβεβαιώσεις που δίνει έξω στους συγκεντρωμένους που είναι από διάφορα εργατικά σωματεία ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος ότι θα το συζητήσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον έχουν προκύψει νέα δεδομένα και θα γίνει αυτό περίπου στις 5 Αυγούστου. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αρνείται πεισματικά, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ερμηνεύει αυθαίρετα και καταχρηστικά μια νέα νομοθετική τροπολογία του κυρίου Θεοδωρικάκου που του δίνει την ευχέρεια εκτός από το 1/3 των υπογραφών των Δημοτικών Συμβούλων να κρίνει ο ίδιος εάν αυτά τα δεδομένα είναι νέα ή όχι, οπότε να μπουν σε νέα συζήτηση. Κάτω από αυτή την κατάσταση η Δημοτική Κίνηση αποσύρθηκε διαμαρτυρόμενη ηχηρά, τα γνωρίζετε μέσα από τα μαζικά τοπικά μέσα ενημέρωσης τη θέση μας που πήραμε πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη. Ήταν καλοτοπιστικότατος, εντάξει είναι και λίγο κουραστικό βέβαια, αλλά από τη στιγμή που θέλεις να κάνεις ένα δημόσιο απολογισμό και ευχαριστούμε και τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν έρθει, για τα πεπραγμένα, κάπου έχει κάτι να ξεχάσει. Κάναμε μια σοβαρή προσπάθεια, ακόμα και μυρολογιακά να παρουσιάσουμε τη δράση μας και μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ από τη μεριά μου αυτό που θέλω να πω πριν σας δώσω το λόγο είναι ότι ένα χρόνο μετά τις δημοτικές εκλογές νομίζω ότι έχουμε επιβεβαιωθεί όσον αφορά το χαρακτήρα και τις αλλαγές που έχουν γίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από τον τρόπο διαχείρισης του Δήμου από την Δημοτική Αρχή Γεωργάκου Ροπόκη. Γιατί είναι μια Δημοτική Αρχή Γεωργάκου Ροπόκη, ο κ. Ροπόκης είναι αντιδήμαρχος, άρα είναι στο πλειοψηφικό, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, ότι στηρίχθηκε ουσιαστικά από μια τριπλέτα παρατάξεων η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή. Βοηθούμενοι από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με τις συνεχείς τροπολογίες οι οποίες βαθμίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και ενισχύουν τις διάφορες επιτροπές, δηλαδή μια παράταξη η οποία έχει 20%, παίρνει ας πούμε 60-70% με βάση τον νόμο στις επιτροπές αυτές, οπότε επιβάλλει ουσιαστικά μια δικτατορία, ένα χουντικό ας πούμε πλαίσιο λειτουργίας ας πούμε των Δήμων. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή έχει πάρει θέση στην πόλη, έδειξε δείγματα γραφής αμέσως. Δηλαδή, όταν έδωσε παραχώρηση στο Τριγωνάκι στη Μαρίνα ΑΕ στην παραλία, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είχε το θράσος να πει ότι επιτέλους λύθηκε ένα πρόβλημα το οποίο ταλάνιζε το λαό της Πρέβεζας. Δηλαδή, ο λαός της Πρέβεζας ταλανίζονταν, ας πούμε, από το κομματάκι αυτό εκεί πέρα στην παραλία και είχε μεγάλο πρόβλημα ο λαός της Πρέβεζας που αυτό δεν το είχε η Μαρίνα και ταυτόχρονα εξευτηρίζανε με διάφορες δηλώσεις στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τους ψαράδες, οι οποίοι τους κατηγορούσαν ότι τους επλήκει το λιμάνι κτλ. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά στο εσωτερικό του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή εκτός το ότι ελέγχουν τα πάντα μέσω των οικονομικών επιτροπών και των διαφόρων άλλων επιτροπών, είναι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται όλη τη διαδικασία και αποδεικνύεται το ότι έχουν πάρει θέση και με ποιο στρατόπεδο είναι αυτό που είπε ο Μιχάλης. Δηλαδή
στην παρέμβαση που κάναμε, ας πούμε, και στην εισήγηση και στην τοποθέτηση που κάναμε για το ζήτημα του τουρισμού και του επιστημισμού, όχι μόνο από τη Σκοπιά των Αναγκών των Εργαζομένων, αλλά και του χαρακτήρα της τουριστικής ανάπτυξης περιοχής, ήταν ξεκάθαρη η ανησυχία τους και τους οποίους ήθελαν να εξυπηρετήσουν, καλώντας μόνο τα όργανα τα θεσμικά, ας πούμε, των επιχειρηματιών της πόλης και όχι τους εργαζόμενους. Αυτά ήθελα να πω από τη μεριά μου. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται το επόμενο χρονικό διάστημα, η πρόσκληση δικιά μας, για να μην ξανατοποθετώ τα λέω αυτά, η πρόσκληση δικιά μας για διεύρυνση, πολιτική διεύρυνση της δημοτικής μας κίνησης και προς πολιτικές δυνάμεις, αλλά και προς ανέταυτο κόσμο, ας πούμε, τις πόλεις, οι οποίοι καλεστήκαν σήμερα να έρθουν εδώ, θα συνεχιστεί, θα είναι μια επίπονη προσπάθεια. Θέλουμε να την κρίνουμε. Αυτό το ρεύμα αμφισβήτηση και ρήξη αυτή τη πολιτική και σε τοπικό επίπεδο έχει βάση στην πόλη, μπορεί να αναπτυχθεί, μπορεί να διευρυνθεί, μπορεί να μεγαλώσει. Και από αυτή τη Σκοπιά θα δώσουμε και την επόμενη χρονικό διάστημα τις δυνάμεις μας και μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στο να συγκεντρώσουμε περισσότερες δυνάμεις πάνω σε μια λογική ρήξης και ανατροπής, ας πούμε, της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής. Άρα, αυτό ήθελα να πω και να κλείσω. Άμα θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση πάνω στα πεπραγμένα στον απολογισμό ή κάποια τοποθέτηση, ας πούμε, για διάφορα ζητήματα τα οποία τρέχουν στην πόλη, νομίζω ότι μπορούν να πέσουν κάποιες ιδέες. Να τις πάρει απόψη τη Συντηρητική Επιτροπή για το επόμενο χρονικό διάστημα για να προχωρήσουμε στην δράση μας. Ευχαριστώ.